pregnancy be like. Πού να πας τουαλέτα εδώ πέρα? Είναι μια ράχνη! Και δεν έχουμε καθόλου φως εμείς. Αου, αου! Με πιέζει την κοιλιά. Hey καρίνιος μου, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λοιπόν σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που ήθελα να το κάνω πριν αρκετό καιρό, αλλά δεν το κατάφερα, δεν κατάφερα να το κάνω. Οπότε αποφάσισα να το κάνω σήμερα. Α, κράμπα, κράμπα, α. Σήμερα λοιπόν θέλω να προσπαθήσω να μένω σε σκηνή. Για 24 ώρες θα το πω, σας το έχω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω και το λέω αυτό γιατί ένα, είμαι 8 μηνών έγκυος, μη σας πω και λίγο παραπάνω. Οπότε έχω μπει επίσημα στον 8ο και σιγά σιγά πλησιάζουν οι μέρες. Βασικά τώρα μπαίνω στον 8ο, τώρα είμαι στον 8ο, σήμερα. What? Θα πάμε λοιπόν στο βουνό, έχουμε ήδη στις σκηνές μας και το λέω αυτό γιατί ο δεύτερος λόγος που δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη θα καταφέρω να κοιμηθώ σήμερα σε σκηνή είναι επειδή πριν από περίπου ένα μήνα προσπάθησα ξανά να κοιμηθώ. Και δεν με βόλευε. Μπορεί να ήταν και 1,5 στην αρχή του καλοκαιριού. Δηλαδή εκεί που ήμουν γύρω στον 6ο μήνα, κάπου εκεί. Είχε πιαστεί όλη αυτή η μεριά μου και όλη αυτή η μεριά μου και δεν μπορούσα να ξαπλώσω. Οπότε ναι, αν θέλεις κι εσύ να γελάσεις, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, κάτι τέτοιο θα είναι και το σημερινό βιντεάκι. Οπότε να κάνεις και subscribe γιατί. Να το κάνω και στον ένα το part 2. Κάντε subscribe και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Αν το πάμε στα 3.000 likes, υπάρχει πιθανότητα να το κάνω και στον ένα το. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα είναι. Εκτός αν είναι πολύ βασανιστικό, δεν ξέρω. Επίσης να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί πρόσφατα μου λέτε ότι θέλετε να δείτε vlog από το βουνό, οπότε. Να το. Σήμερα είναι η γιορτή. Γιορτάζει το χωριό Σέλη που θα πάμε πάνω στο βουνό. Θα πάμε και στο πανηγύρι. Πριν λίγο τελείωσα κάποια μαγειρέματα που είχα. Λόγω από τις φωτιές και από όλα αυτά που γίνονται, δεν μας αφήνουν να ψήσουμε. Οπότε έπρεπε να μαγειρέψω από το σπίτι για να πάρουμε μαζί μας να φάμε. Αλλιώς θα ήταν πανεύκολο απλά να πάρω τα κρέατα και πιάτα. Καλημέρα! Είμαι χάλια γιατί αυτή τη στιγμή κάθομαι και μαγειρεύω και έχω σκάσει. Πετάγουμε κάπου στο ενδιάμεσο του βίντεο που βλέπεις εσύ λογικά, διότι πρέπει σήμερα να μαγειρέψω γιατί δεν αφήνουν πάνω στο βουνό να πας να ψήσεις. Οπότε θα κάτσω να κάνω και το μεσημεριανό και το βραδινό που θα πάρουμε μαζί μας στο βουνό. Εδώ πέρα κάνω σάλτσα για μακαρόνια. Αυτά τα μακαρόνια είναι chickpea. Σας τα έδειξα και στο Instagram, μας ξετρέλαναν, οπότε είπα να κάνω κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Νομίζω είναι μερυβίθια το chickpea, αν δεν κάνω λάθος. Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά θέλω να κατεβάσω, βασικά να με βοηθήσει ο Αλέξης να κατεβάσω όλα αυτά τα πιάτα γιατί θα μείνουμε 24 ώρες πάνω στο βουνό, οπότε νομίζω ότι τα χρειάζομαι αυτά. Και επειδή στο βουνό συνήθως ψήνουμε κρέας, πήρα κοτόπουλο να το κάνω στο σπίτι τηγανιά, επειδή τώρα λόγω φωτιάς όπως σας είπα απαγορεύεται να ψήνεις. Πήραμε κοτόπουλο τηγανιά, θα σας το δείξω σε λίγο, θα το μαγειρέψω και αυτό, γιατί η σάλτσα και όλα είναι σχεδόν έτοιμα, γίνανε πανεύκολα. Okay. Ετοιμάζουμε επίσης την τάστη να σφουγγαρίσει, γιατί όσο λείπουμε και τα έκανα λίγο χάλια γενικά με τα μαγειρέματα, οπότε θέλουμε λίγο έτσι ένα φρεσκάρισμα στο σπίτι. Και έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζει, οπότε θα σας πάρω έτσι ένα full vlog να δείτε πώς περνάμε και τι κάνουμε ακριβώς στο βουνό. Και επειδή πήγα πριν λίγο καιρό, ξέρω ακριβώς και τι πρέπει να περιμένω, οπότε έχω πάρει μαζί μου ένα δεύτερο παντελόνι γιατί τις προάλλες πάγωσα με ένα απλό κολάν και μία πιο απλή μπλούζα. Προφανώς δεν θα πάω έτσι να κοιμηθώ. Αυτή είναι για να περάσω την ημέρα μου και στο πανηγύρι. Πήρα άλλη μία απλή μπλουζίτσα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στη διάρκεια της μέρας. Ο Αλέξης κάτι μου έλεγε ότι θέλει να πάρουμε. Θες να πάμε να πάρουμε. Θέλω να πάρουμε ένα χυμό, ένα σκηνικό κάρτα. Μhm. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε ναι, θα κάνουμε μια πρώτη στάση πριν επιχειρήσουμε να κοιμηθούμε για να πάμε στο βουνό. Στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάποια πραγματάκια. Εγώ έχω πάρει εδώ μεταξύ μαζί μου οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμα. Έχω πάρει το λάπτοπ. Έχω πάρει μωρομάντιλα αντισηπτικά. Μωρομάντιλα κλασικά ξέχασα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί. Είναι πολύ σημαντικό τα μωρομάντιλα, να σας πω την αλήθεια, γιατί όταν είσαι στο βουνό και λερωθεί το χέρι σου δεν μπορείς εύκολα ούτε να βρεις κάπου να τα πλένεις απαραίτητα, ειδικά τώρα με την ελεημοσύνη. Δεν μου είναι εύκολο να περπατάω 50 σκαλιά για να πάω να πλένω απλά τα χέρια μου. Οπότε έχουμε και αντισηπτικά, φακόπυρα, γιατί τις προάλλες το ξεχάσαμε. Νομίζω ότι τα έχω όλα. Αγνοήστε το χαμό, αυτή τη στιγμή δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Απλά τα ετοιμάσαμε για την τάστη. Θέλω να σας δείξω στον 8ο πώς είναι η κοιλιά μου. Ναι.
αρκετά μεγάλη μπορώ να πω, αλλά μου αρέσει. Αυτή λοιπόν είναι η κυλίτσα μου, φορά ένα κολάν εγκυμοσύνης από H&M. Και ναι, έτσι ούτε φαίνεται ότι είμαι έγκυος εντωμεταξύ. Ο Αλέξης έχει ρημένο εδώ πέρα ένα περίεργο κουτί και το κουβαλάει, γιατί το πήρες? Ναι, το χρειάζομαι στο αμάξι απλά, να είναι καλύτερο, είναι πιο safe. Με φέρνει από τον ωραίο διάδρομο. Πού πάμε? Πάμε το τσάι. Α, το τσάι σου, ναι. Κάθε φορά όταν έρχομαι στο σούπερ μάρκετ ξεχνάω τι θέλω. Λοιπόν, να έχει δύο. Θέλουμε κάτι άλλο, μία σόδα, εσύ είχες σόδα? Όχι, εγώ πήρα σόδα έχω, οπότε είμαι ok. Η Ελένη θα πάρει αυτό εδώ, το έχει το δοκιμάσει. Εγώ το έχω δοκιμάσει, είναι πολύ ωραίο. Α, εγώ ήθελα να πάρω επίσης και ένα φιδέ για να έχω στο σπίτι, για να κάνουμε μία σούπα. Πού έχει φιδέ? Εδώ, να το λέμε αυτό φιδέ. Τι θα βάλεις μέσα στη σούπα σου, Αλέξη? Φιδέ και φνόρ. Okay. Πήραμε και ένα τέτοιο. Δεν ξέρω πού τα θυμάται αυτά, Αλέξης, το φιδέ και αυτά. Νομίζω όμως αυτά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Τα έχω όλα τα άλλα. Τώρα είμαστε πανέτοιμοι να πάμε πάνω στο βουνό. Πήγαμε. Φτάσαμε στο βουνό. Α, έχουμε να ανέβουμε όλη αυτήν εδώ πέρα την ανηφόρα. Είχαμε έρθει και πέρσι σε αυτό το πανηγύρι, θυμάσαι? Ναι, και βασικά είχαμε έρθει και πριν 3 χρόνια που ήταν ο αρβόνας μας. Και ναι, βασικά κάθε χρόνο ερχόμαστε σε αυτό το πανηγύρι, αλλά έμαθα κάτι το οποίο μπορεί να σας στενοχωρήσει λίγο. Τι? Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το πανηγύρι. Αλήθεια? Ξέρω, κάτι τέτοιο ακούστηκε. Θα δείξει λόγω της κατάστασης με τις πυρκαγιές που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Και στον αραβόνα μας θυμάσαι που είχαμε φάει έτσι όλοι μαζί και είχαμε έρθει? Ήτανε παραμονή στον αραβόνα και ήταν ωραία ηλικία. Pregnancy be like. Ο Αλέξης το κουβαλάει όλα. Οπότε κλείνουμε 3 χρόνια αραβόνα. Είσαι σίγουρη ότι είναι 3? 3 είναι. Τα έχεις μετρήσει πιο πριν, γι' αυτό μου το λες έτσι. Όχι, από το 18. Αυτές τις μέρες του Αυγούστου είναι πολύ ωραία. Φτάσαμε σχεδόν στις σκηνές μας που τις είχαμε αφήσει. Εδώ λοιπόν είναι μία σκηνή που έχουμε. Είναι σε αυτό το πατάρι εδώ πέρα χαμηλά. Και μετά κι άλλα σκαλιά. Πού να πας τουαλέτα εδώ πέρα? Αχ, βραδιάτικα. Και εδώ πέρα είναι η άλλη μας σκηνή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Εδώ μένουμε εμείς. Μείναμε την τελευταία φορά. Όπως βλέπεις, έχει καιρό να καθαριστεί. Έχουμε εδώ και το τραπεζάκι μας. Έχουμε ρομάντιλα για να το κάνουμε μέσα στο ψυγιάκι αντισηπτικά. Όχι, δεν θα ρωτήσω τι κάνουμε στο ψυγιάκι, αλλά εντάξει. Δεν ήξερα ακόμη ποια τσάντα θα πάρω και τα έβαλα πρώτα για να μην τα ξεχάσω, γιατί τα ξέχασα την τελευταία φορά. Ο Αλέξης θα πάει να γεμίσει την κανάτα και εγώ θα καθαρίσω εδώ πέρα. Ωστόσο το τραπέζι. Να σας κάνω και ένα mini tour. Oh my god, πως τα άφησαν την τελευταία φορά που ήρθαμε. Θα σας κάνω ένα mini tour. Αυτά εδώ πέρα, τελευταία φορά κοιμήθηκε εδώ πέρα η Ελένη. Οπότε έτσι τα άφησε για έναν περίεργο λόγο, δεν δίπλωσε τίποτα. Ελένη, αν βλέπεις αυτό το βίντεο θα σε πνίξω. Και εδώ πέρα είναι τα μπουφάν που αφήνουμε πάντα στο βουνό, διότι κάνει πάρα πολύ κρύο το βράδυ και χρειάζεται να έχεις έτσι αρκετά χοντρά μπουφάν. Έχουμε τα sleepy bag εκεί πέρα, αυτό ούτε καν το δίπλωσε. Το άφησε έτσι, ωραία πράγματα. Αυτή τη τσάντα την αφήσανε πάνω εδώ, ωραία ξανά πράγματα. Ιου, τι είναι αυτό που περπατάει? Oh no. Πώς θα το σκοτώσω, είναι μια ράχνη! Επίσης, επειδή δεν έχουμε ρεύμα, έχουμε και αυτό εδώ πέρα το καλώδιο, την παλαντέζα. Αλλά να κλείσω για να μην μπουν αράχνες. Νομίζω ότι θέλω τη βοήθεια του Αλέξη για να τα συμμαζέψω όλα αυτά εδώ μέσα. Είμαι περίεργη να πάω να δω τη δική της, τη σκηνή, να δω πόσο συμμαζεμένα είναι. Γιατί την τελευταία φορά ήθελε περισσότερο χώρο και κοιμήθηκε στη δική μας. Και της αδερφής μου η σκηνή. Μια χαρά τη βλέπω. Έχει ένα sleeping bag μόνο παρετημένο. Τίποτα άλλο σε σχέση με τη δική μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω τώρα είναι να ανοίξω το λάπτοπ, ίσως να κάνω λίγο edit και να χαλαρώσω, γιατί αυτά τα σκαλιά με πέθαναν, να σας πω την αλήθεια, και για να σας δείξω τις σκηνές πάλι με πέθαναν. Η ενέργειά μου τώρα στην εγκυμοσύνη νομίζω είναι μηδέν, πραγματικά μηδέν, και κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν τα ακούτε, τα βλέπετε? Είναι σκιουράκια. Από εκεί οι αδερφοί μου με τον Αλέξη βγάζουν φωτογραφίες και εγώ εδώ πέρα θέλω να διαγράψω το προηγούμενο κλιπ που έκανα για να κάνω edit, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προχωρήσει κάπως και αυτή η δουλίτσα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Εδώ είναι. Oh my god! Είναι νυφίτσα! Δεν είναι νυφίτσα, είναι σκιουράκι. Όχι,
κούλι, τσακώνονταν. Άμα σηκωθώ να σα το δείξω, παιδιά, κατά 99% θα φύγει. Mini story time. Τις προάλλες που κοιμηθήκαμε εδώ, τη μόνη φορά φέτος που κοιμηθήκαμε εδώ, τα σκιουράκια και καθόντουσαν και μας πετούσαν σαν να σου πετάει κάποιος πραγματικά έτσι κάθε 2 δευτερόλεπτα σκουπίδια. Ξέρω εγώ τι είχαν βρει. Τις ξύπνησαν. Εγώ νόμιζα είναι η Ελένη και τη λέω: Ελένη, φύγε από τη σκηνή μας. Και τελικά ήταν τα σκιουράκια. Δεν κοιμήθηκα που δεν κοιμήθηκα καλά εκείνο το βράδυ. Μας βγάλει η Ελένη φωτογραφίες τώρα γιατί ζήλεψα. Θέλω και εγώ να βγάλουμε έτσι ωραίες. Ωστόσο, εγώ έχω βάλει να περνιούνται και τα κλιπ. Τα βρήκα επιτέλους μετά από 15 αποτυχημένες προσπάθειες. Αφού έψαξα όλες τις κάρτες μνήμης για να βρω το βίντεο γιατί δεν θυμόμουν σε ποια ήταν. Ξέρω εγώ, εδώ είχαμε φωτογραφίες πέρσι οι δυο μας. Τώρα οι τρεις μας. Ωστόσο, επειδή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ρεύμα και εγώ για το λάπτοπ και γενικά, ναι. Ευτυχώς που έχουμε και αυτό, γιατί δεν θα είχαμε ρεύμα καθόλου εδώ πέρα, δεν έχει καθόλου. Τέλεια, περάστηκαν και εμένα τα κλιπ μέχρι να βγάλουμε τέλειες φωτογραφίες. Καλά, δεν είναι οι καλύτερες φωτογραφίες, αλλά έτσι πιο πολύ αναμνηστικές για να έχουμε έτσι με την εγκυμοσύνη στον 8ο και που πήγαμε στη σκηνή να κοιμηθούμε 8ο μήνα γυναίκα έγκυος. Καλά. Thank you. Ναι, βάζουμε ζακέτα. Καλοκαιριάτικα, Αύγουστο μήνα. Μαζεύω και τα μαλλιά μου. Θα κάνω μία μάσκα, όπως σας είπα, από Bioten. Γιατί το δέρμα μου δεν είναι και στα καλύτερά του, όπως βλέπετε. Το έπλυνα στο μπάνιο, το καθάρισα. Και τώρα νομίζω μία ενυδατική μάσκα είναι το ιδανικό. Θα βάλω αυτήν εδώ τη μάσκα. Πρώτη φορά θα τη δοκιμάσω, δεν ξέρω. Έχεις δει άνθρωπο να κάνει edit και μάσκα στο βουνό? Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουμε σωστά. Εντωμεταξύ από πάνω θα με κοιτάνε και θα λένε τι κάνει αυτή εδώ πέρα η τρελή. Δεν έχω ούτε καθρέφτη, θα ανοίξω την κάμερα στο λάπτοπ. Oh my god! Πώς είμαι έτσι! Πάμε να κάνουμε edit. Το πρώτο δρομολόγιο τουαλέτας ξεκίνησε. Ανεβαίνουμε όλα αυτά τα σκαλιά εδώ. Να δω, θα το κάνουμε το βράδυ αυτό, όπως το κάνω στο σπίτι και ξυπνάω κάθε βράδυ. Ο 8ος μήνας εγκυμοσύνης είναι για τα καλά εδώ. Πώς θα το κάνω αυτό βραδιάτικα, αν θέλω να πω το λεπτά. Θα με ξυπνήσεις, συμμνάχοντας. Μάλλον δεν θα κοιμηθούμε καλά απόψε. Επιτυχώς τα καταφέραμε. Το δέρμα μου εντωμεταξύ είναι πολύ γελιστερό. Μαζευτεί και έχουμε κάνει τραπέζι πάνω, οπότε δεν μπορώ να φάω εκεί πέρα. Έχω ετοιμάσει το δικό μου φαγητό εδώ, γιατί ήθελα πάρα πολύ να φάω κοτόπουλο. Και έχω πάρει αυτά τα τέλεια μπολ που θέλω να σας τα δείξω. Και επειδή είναι awkward λίγο κάπως να τραβάς βίντεο και να είναι κι άλλοι στο τραπέζι. Ναι. Αυτά τα μπολ είναι τα καλύτερα για αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις 3-4 τέτοια, να βάλεις ό,τι θέλεις για να πάρεις μαζί σου στο πικνίκ. Εμάς μας βολεύουν γιατί μπορώ να ετοιμάσω και τον Αλέξη, αλλά και εμένα, τέτοια 2-3 μπολάκια και να έχουμε και μεσημεριανό και βραδινό. Έχω βάλει εδώ πέρα λίγο κοτόπουλο, γιατί ίσως πάμε μετά στο πανηγύρι και ελπίζω να γίνει το πανηγύρι, να τσιμπήσουμε και εκεί πέρα κάτι. Έχω βάλει σαλάτα, ντομάτα, γκούρι και μαρούλι, φρούτα, ψωμί. Θα καθίσω να φάω. Ο Αλέξης από την άλλη έφαγε τη γανιά τη χοιρινή. Επίσης έχω και ένα κουταλάκι, γιατί έχω και ένα γιορτάκι που ίσως τσιμπήσω αργότερα. Έχουμε κόσμο, οπότε δεν μπορώ να τραβήξω πάρα πολλά πράγματα. Και δεν ξέρω τι είναι πιο weird. Να κάθομαι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και να τρώω μόνιμο στη σκηνή. Κοιτάξτε, πάνω. Φτάσαμε κι εμείς τώρα μόλις στο Σέλι, η ώρα έχει περάσει, φάγαμε, χορτάσαμε και τώρα είπαμε να περπατήσουμε έτσι λίγο, να κάνουμε μία βόλτα εδώ πέρα, να ανάψουμε ένα κεράκι γιατί γιορτάζει σήμερα. Πώς πέρασες μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής όλα τέλεια. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορώ να κοιμηθώ σήμερα. Πολύ με φοβίζει αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι νιώθω ότι κάνει κρύο, τα ποδιά μου έχουν παγώσει. Και δεν ξέρω. Καλά, θα δούμε μέχρι το βράδυ. Και θέλω τόσο πολύ, παιδιά. Είναι το καλύτερό μου να κοιμάμαι εδώ πέρα στο βουνό. Γιατί δεν ζεσταίνομαι. Δεν ξέρω. Μακάρι, μακάρι να κοιμηθώ στη σκηνή. Είναι το αγαπημένο μου. Ήρθα
πάμε και κάτω στο χωριό. Τελικά έχει κάτι σαν πανηγύρι. Έχει αυτά τα σταντάκια που μπορείς να πάρεις λουκουμάδες. Βασικά έχει πανηγύρι. Απλά δεν έχει μουσική. Ναι, βασικά αυτό που διάβασα στο ίντερνετ ισχύει. Πριν 5-6 μέρες είπαν ότι δεν θα έχει καθόλου μουσική. Ενώ κάθε χρόνο εδώ πέρα χόρευαν παραδοσιακά. Φέτος δεν έχει τίποτα από αυτά. Θα πάμε τώρα να δούμε τι θα πάρουμε για να τσιμπήσουμε έτσι. Για σνακ, γιατί έχει λίγη ωρίτσα που φάγαμε. Και όπως είδατε δεν φάγαμε και πάρα πολύ. Αυτό είναι το δεύτερο αγαπημένο μου πανηγύρι. Τρως, ε? Κι εγώ πήρα να φάω. Μάλλον θα φύγουμε σιγά σιγά, γιατί ούτε live έχει, ούτε τίποτα έχει, οπότε φάγαμε. Τώρα θα πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω στις σκηνές, να δω πόσο βολικά είναι στον 8ο μήνα και να προσπαθήσω να κοιμηθώ. Βλέπετε τίποτα, αλλά φτάσαμε. Τώρα καλύτερα. Ναι. Φτάσαμε. Εδώ ακόμη παρτάρουνε. Τώρα θα έρθουν τα καλά τα κλιπ. Επειδή έχουν χαλάσει οι λάμπες, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί που είμαστε. Δεν έχουμε καθόλου φως. Την τελευταία φορά που ήρθαμε είχαμε. Είμαι λίγο creepy. Έλα, προχώρα. Προσεμπέσαι. Όλα καλά, βλέπω. Αυτά τα σκαλοπάτια. Θεέ μου. Πάμε στο σπιτάκι του τρελού. Τι? Πάμε στο σπιτάκι του τρελού. Πας καλά. Δεν σε βλέπουμε. Πας καλά. Θες να σου το πω και να με βλέπεις. Όποιος θυμάται που είχαμε πάει στο σπιτάκι. Πού είναι η ακρίδα? Εδώ. Άμα, Αλέξη, διώξ' την. Μία ακρίδα είναι. Κάτω από το νερό, τη βλέπεις? Εδώ το μικρό, για φύγετε. Δεν το λες και μικρό. Παιδιά, τόση ώρα διψάω. Δεν έχουμε καθόλου φως εμείς. Έχει χαλάσει η λάμπα εκεί πάνω και δεν ξέρω. Οπότε δεν θα είναι τα καλύτερα κλιπ τώρα. Τώρα θα κάτσουμε λογικά να δούμε τίποτα στον υπολογιστή, δεν ξέρω. Πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τσεκάρουμε για αράχνες. Γιατί η αδερφή μου τα αφήνει συνήθως ανοιχτά. Ευτυχώς ήρθε ο Αλέξης να με βοηθήσει, γιατί προσπαθώ να βάλω το φωτάκι εδώ να έχουμε να βλέπουμε. Δεν τσέκαρα καλά για αράχνες. Ελπίζω ότι δεν θα έχει πολλές. Είναι λίγες μέρες κλειστή η σκηνή. Αράχνες και να είμαστε καλά. Τέλεια, thank you. Οπότε, παιδιά, αυτό θα ξαπλώσουμε. Αου, αου, μου πατάς τα μαλλιά. Συγγνώμη. Με παίζει την κοιλιά. Αλέξη, δεν βολευόμαστε. Γιατί κάθεσαι πάνω στα στρώματα? Θα σηκωθώ, απλά θέλω να φαίνομαι. Είμαι σίγουρη, επειδή κάθε βράδυ ξυπνάω. Γιατί δεν φαινόμαστε καλά. Κάθε βράδυ ξυπνάω, παιδιά, στο σπίτι και πηγαίνω τουλάχιστον 2-3 φορές τουαλέτα, γιατί βασικά πες την εμπειρία σου εσύ. Εγώ το μόνο που προλαβαίνω, γιατί εγώ παιδιά και πέφτω και ξεραίνω με απευθείας στο κρεβάτι, το μόνο που προλαβαίνω είναι να ανοίγω τα μάτια μαραιά και πού και να την βλέπω μία δεξιά στο δωμάτιο, μία να τριγυρνάει μέσα στο σαλόνι, μία μόνο ακούω περπατήματα, ακούω τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Αυτό γίνεται βασικά γιατί και διψάω και θέλω να πάω τουαλέτα, ζεσταίνομαι. Εδώ τώρα εσύ με τα ζακετάκια ακόμα. Θα ξαπλώσουμε και λογικά αν ξυπνήσουμε θα σας κάνω κάποιο update και δεν κοιμόμαστε όρθιοι. Θα έρθεις μαζί μου τουαλέτα να μην ανεβαίνω τόσο σκαλιά. Ναι, ναι, θα έρθω, το λες, σε ξεμόνι σου. 2 hours later. Δεν βλέπετε τίποτα. Αλέξη. Αλέξη. Θέλω να πω τουαλέτα. Δεν μας βλέπουν καν τα παιδιά. Δεν πέρασε ούτε λίγη ώρα από να ανάψω λίγο φακό να μας βλέπετε. Δεν πέρασε σχεδόν καθόλου. Σαν να μην κοιμηθήκαμε είναι. Πέρασε μία ωρίτσα. Πάμε τουαλέτα. Ναι, πάμε. Έτσι καλύτερα μας βλέπουν. Οι άλλοι ακόμη μουσική ακούνε εδώ. Πρώτη λοιπόν στάση για τη νύχτα μας. Τι κάνεις? Okay. 2 hours later. Ηρέμησαν κάπως τα πράγματα, σταμάτησε λίγο και η μουσική και δυστυχώς δεν ξέρω, δεν φαίνεται, θα τα πούμε κάτω λογικά τώρα. Αλέξη κοιμάται όρθια, δεν ξέρω καν πώς θα οδηγήσει. Έχουμε αποφασίσει μέσα στα χαράματα να σηκωθούμε να φύγουμε. Hi. Hello. Πάμε. Ναι, πρώτα ξεκινήσουμε, περίμενε. Τι? Τι είναι αυτά? Ένα γράμμα.
Και γιατί μου το δίνεις τώρα? Γιατί έχει περάσει η μέρα. Θες να το ανοίξεις στο σπίτι το γράμμα? Ό,τι θες, όπως θες, άμα θες. Oh my god, είναι τέλειο, έχει κύκνο. Σβαροφσκι. Άμα θες στο σπίτι, στο σπίτι, όπως θες. Oh no, Αλέξη. Θες στο σπίτι? Καλύτερα. Θες να το ανοίξεις τώρα? Α, όχι, θέλω. Τώρα που ξέρω ότι κάτι κάνεις, ναι. Αντέληξε το. Είναι πιο ωραίο εδώ, να ανοιχτεί. Ξέρω εγώ με την τζίπλα στο μάτι και τους μαύρους κύκλους στο Θεό. Είναι Σβαρόφσκι. Α, τι ξέρω, δε. Είναι το σήμα Σβαρόφσκι. Δεν έχει κάτι άλλο. Πολύ χοντρός είναι ο φάκελος. Όπως κάθε χρόνο έφτασε η επέτειός μου με την πιο γλυκιά και όμορφη γυναίκα πάνω στον κόσμο. Δεν θα κλάψω. Κάτσε να το δείτε, τέλος. Έχει από πίσω. Με τη γυναίκα που μου έδειξε τι θέλει να αγαπάς και να μοιράζεσαι. Να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Μια γυναίκα με την οποία θέλω να μοιραστώ. Δεν θα κλάψω. Όσες ζωές υπάρχουν εκεί έξω. Πολλοί λένε πως τα θαύματα σπανίζουν και υπάρχουν μόνο στα βιβλία και τις ιστορίες. Το δικό μας ξεκίνησε 7 μήνες πριν. Λοιπόν, καλή όμορφη πριγκίπισσά μας. Ωραία, παιδί, δεν στο κάνεις να μην κοιμηθώ ούτε από αυτό, ε! Γυρεμένη από την επιστήμη, εμπνευσμένη από το θαύμα. Καλώς ήρθατε στον εκπαιδευτικό. Σας ευχαριστώ. Ήταν η καλύτερη κάρτα ever. Δεν θα κοιμηθούμε απόψε. Έλα ρε Αλέξη. Τελευταία φορά που πήρε ένα τέτοιο κουτί ήταν εκείνο το βραχιόλι το αγαπημένο μου. Το πρώτο φερόφσκι που μου πήρες ήταν. Χαζό, εγώ δεν πήρα τίποτα. Θα το δείξω στο σπίτι γιατί αυτή τη στιγμή. Ναι, οκ. Έχω να πω. Νομίζω ότι ξυπνήσει για τα καλά, έτσι. Ναι, με ξύπνησε για τα καλά, γιατί παιδιά δεν έπρεπε να μου το δώσει εκεί. Δεν το έβλεπα καν καλά-καλά. Ήμουν και μέσα στα δάκρυα. Ναι, είναι δύο. Είναι αυτά τα δύο βραχιόλια. Ένα σε χρυσό και ένα σε σημαίνια. Α, να σου πω, ένα είναι για σένα. Κάνω για την κόρη μας. Θα το κρεμάσει φυλαχτό, θα το δώσει. Α, και εγώ πρέπει να διαλέξω ποιο θέλω. Ναι. Ή να την αφήσω αυτή να διαλέξει πρώτη. Όχι, θα διαλέξει η μαμά πρώτη. Και η κόρη θα πάρει μετά αυτό το άλλο, δεύτερο. Παιδιά, ναι, να σας πω, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πέρα το ότι δεν βολευόμουν τα πλευρά μου, πως είμαι έτσι, τέλος πάντων. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η αλήθεια είναι ότι πονάει και λίγο η κοιλιά, οπότε καλύτερα ήταν να μην μείνουμε και το διακινδυνεύσουμε εκεί πέρα, τέλος πάντων, και γίνει τίποτα. Θα ήθελα όμως να μου υποσχεθείς ότι θα προσπαθήσουμε να ξαναπάμε μία μέρα, γιατί όλο το καλοκαίρι θέλω να κοιμηθώ στο βουνό και πάντα είτε είμαι άϊπνη και δεν κοιμόμαστε, είτε δεν μπορώ να κοιμηθώ. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το σημερινό βιντεάκι. Ήταν η προσπάθειά μου 8 μηνών να κοιμηθώ στη σκηνή για μία ώρα, δύο. Κάντε subscribe. Θα ήθελα να το δοκιμάσω αυτό. Αλήθεια, θα ήθελα να το δοκιμάσω άλλη μία φορά. Εντάξει, μπορούμε να το δοκιμάσουμε μια φορά. Αν δεν έχει ανέβει μέχρι τότε το βίντεο, γιατί εγώ θα ήθελα πάρα πολύ με τέτοια ζέστη που έχουμε εδώ πέρα να πάω στο βουνό και να κοιμηθώ. Οπότε ναι, αυτό, να κάνετε subscribe και το κουδουνάκι, τα κλασικά ξέρετε εσείς, και να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Αυτά, έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Και ναι, αυτά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.